χριστιανικές κουβέντες, ο σοφός ο κληρικός άκουσε από το μοντέκι τον ένα, λέει τελικώς. Και τον έγινε να γιορτάσουν που ο κόντες είχε πει, τόσα ήπιανε κατρούτσα που γίναν κι οι δυο στουφοί. Μα δεν έφτανε να ναι. Έπρεπε, αν υπερθέτως, να δεχτεί αυτό το γάμο και ο κόντε Καπουλέτος. Κι η Ιουλιέτα αναλαμβάνει, θαρετά και υπευθύνος, να μιλήσει στον μπαμπά της για να πει το ναι και εκείνος. Στη μαμά τα σχέδιά της λέει και ανοίγει την καρδιά της. Κι ήταν σταράτα και ομά τα όσα είπε στη μαμά, χωρίς περικοκλάδες. Κι αυτή, σαν την ακούει προσεκτικά, χώρη στηρίζει φυσικά, σαν όλες τις μανάδες. Και νάτες, στον κόντε να μιλήσουνε στ' αρχοντικό που μένουν, μετάλογα από το κτήμα του, να'ρθεί τον περιμένουν. Πώς και αποφάσισες να μιλήσεις στον πατέρα σου για τον Ρωμαίο? Δεν πρέπει κάποιος να το πει αυτή τη στιγμή. Μωρέ, θα του τα έλεγα εγώ, αλλά άσε με εμένα για αργότερα. Αν δεν πιστεύω ότι σου έχει κάποια αδυναμία, τι κάτι θα γίνει. Μωρέ, εγώ θα του τα πω έξω από τα δόντια και ό,τι βρέσει θα κατεβάσει. Α, σαν να άκουσα πήξιμο και κοιμήτρης, μα πρέπει να ήρθε ο πατέρας. Μάγδα, Μάγδα! Το φίξιμο το έκανε ο κύριος, το χλημίτρισμα το έκανε το άλογο. Άντε βρε ανόητη, ο κύριος το γύρισε κουρασμένο, να πάει να ζεστάνεις νερό. Μα το πίνει κρύο. Για να πληθεί είναι ανόητη, για να πληθεί. Και πού είσαι, ζεστό να είναι το νερό, όχι καυτό, όπως την άλλη φορά. Να πληθεί θέλει, όχι να ξεθέρνεις τη λες και έχει πια σκοτόψιρες. Μάλιστα, κυρία. Είχε αλλάξει τώρα τελευταία τη μάνα μου, φαίνεται. Ωραία, δυστυχώς να λες που είπε κι αυτή, και είχα σε κάποιον από τον πόνο μου κι εγώ. Ναι, γι' αυτό τον πόνο στον έμαθα, Λιβερόν. Λοιπόν, κι όλη η Ιταλία. Με απορώ. Πώς ο πατέρας σου δεν έχει ανθιστεί ακόμα τίποτα. Μωρέ, θα ανθιστεί σήμερα για τα καλά. Μη φοβάσαι καθόλου. Πάω να πιω λίγο νεράκι, εγώ και έρχομαι. Σινιόρα, ορίστε. Είναι έξω ο αδελφός σου, ο αδελφός σου, και θέλει να σε δει, λέει. Ωραία, καλώς το δεχτήκαμε. Τι να του πω. Τι να του πεις, τι να του πεις. Θες να περάσει το μάνα του. Έλα, αδελφός σου. Χαίρομαι που σε συναντώ, αγαπητή μου αδελφή, χαίρομαι που σε συναντώ. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που βλέπω τον εργατικό μου αδελφό και μάλιστα μετά από τόσο καιρό. Παραβλέπω το δεικτικό υπονοούμενό σας για την εργατικότητά μου και σημειώνω ότι η έκφρασή σας δεν δείχνει να είστε ευτυχείς από την παρουσία μου εδώ. Πετάω από τη χαρά μου, αλλά από μέσα μου. Μου λες, ρε, πού ήσουν τόσο καιρό, στην Ψηρού. Απαπα, τι ωραία έκφραση εσύ το αυτή, αδερφή μου, άκου στην Ψηρού. Ας τα αυτά, βρε, και λέγε. Τι έκανες. Ένα, αγαπητή μου αδερφή, δύναμε να είπω ότι εφιλοξενήθη δι' αρκετών διάστημα υπό της Ιταλικής πολιτείας μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης εις το σοφρονιστικό κατάστημα της Βερόνας. Μιλάμε στην Ψηρού! Άντε πάλι αυτή η έκφραση! Ας τα αυτά, βρε, και λέγε! Εξαίρετος πείρας! Πείραμε να είπω πρέπει να έχει ικανή αξία. Μα, μήπως θέλεις όσο τον εδώσω να τον πουλήσεις. Μα όταν λέω αξία, εννοώ καλλιτεχνική και ουχή θυματική δύναμη να ήρθω. Ας τα αυτά, βρε, και λέγε, τι έκανες, πού ήσουν. Αγαπητοί μου αδερφοί, δύναμη να ήρθω ότι πράγματι υπήρξα θύμα υπερβάλλοντος ζήτου των λειτουργών της Ιταλικής Δικαιοσύνης. Δεδομένου ότι σε αυτή τη συναλλαγή μου υπήρξα τυπικότατος, συνεπέστατος και απολύτως σύνομος. Ας το διάβο.
Ακούστε, αγαπητοί μου αδερφή, και δίνομαι να είπω ότι θα με διτολογήσετε. Για να ακούσω. Σύλληψα μία συνεργασία μετά τις τραπέζεις, διενδάνειο. Είμαι τον Μαντώνα μία. Βρέθηκε τράπεζα να σε δανείσει. Συνέπεξα τη σχετική αίτηση και την υπέβαλα από τίτλος. Ετήρησα όλες τους κανόνες. Υπέγραψα πανέγραφο το οποίο μη παρουσιάσει. Πήγα εις το ταμείο της τραπέζης, όπου εισέπραξα και το ποσό του δανείου, ζητώντας μάλιστα και όλες τις απαραίτητες αποδείξεις. Δηλαδή, ετήρησα με απόλυτη συνέπεια όλες τις διαδικασίες. Και άκουσα, επειδή παρέμειψα να τα αποκριθώ εις το τελευταίο, και μόνο εις το τελευταίο μέρος του χρεωσή μου, θεωρήθηκε απάτη. Και ποιο ήταν το τελευταίο μέρος της υποχρέωσης σου? Να επιστρέψω το δάνειο μου στην τράπεζα. Ω, γαμότο μου. Κότζαν τράπεζα δεν τρεπότανε. Δεν φτάνει που ζήτησες το δάνειο. Δεν φτάνει που το εισέπραξε. Δεν φτάνει που το κατανάλωσε. Ήθελε και να τις το επιστρέψεις κιόλα. Έσχο. Τι να σου πω, μωρέ. Τι να σου πω, μωρέ. Και για λέει, τι άλλο έκανε. Γιατί δεν μπορεί να μείνεις μόνο σε αυτό. Τι άλλο έκανε, αγαπητή μου αδερφή. Από τι πώς έκανες. Θέλετε να πείτε, γιατί άλλο κατηγορήθη. Έστω και έτσι. Ενά, υπήρξε μία κατηγορία για αντιποίησης αρχής. Ότι τάχα μου λέει, παρίστατα τον εμφανιάτη. Άλλη μία για ψευδοκτία. Άλλη μία για κλοπή. Μία εθέρα κλοπή. Και μία τρίτη κλοπή. Και μετά μία τετάρτη κλοπή. Αλήθεια, πώς το καταλάβατε αυτό? Διότι μετά από μία αρχική αστάθεια, βρήκες τελικά τον δρόμο. Τι να σου πω, μωρέ. Τι να σου πω, μωρέ, που θα βάλεις εσύ ποτέ μυαλό. Αλλά τι να σε κάνω, τρομάρος. Αδελφός μου είσαι. Πάω να δω. Αγαπητή μου αδερφή, ναι. Δύναμε να ύπω. Α, να ύπεις δύνασε. Να δουλέψεις δεν δύνασε. Πώς το είπες αυτό, αγαπητή μου αδερφή. Εγώ γόνος αριστοκρατικής οικογενείας. Με αριστοκράτης αδερφή και αριστοκράτη γαμπρό. Να καταδεχτώ, να κατέλθω. Εις το επίπεδο του λαουτσίκου θα εκθέσω την τάξη μας. Προτιμώ να πόθα. Ναι, σιγά μην προτιμάς να πόθα. Εκείνο που προτιμάς είναι να κάνεις απάτες και να παίρνεις δανεικά και γύριστα. Κάτι ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων. Πάω να δω τώρα τι μπορώ να κάνω για σένα. Α, στο μεταξύ να σου πω και κάτι άλλο. Άσε που έχεις φεσώσει τη μισή Βερόνα. Όχι και τη μισή Βερόνα. Όχι και τη μισή Βερόνα. Ναι, μωρέ. Έπρεπε να πω ολόκληρη. Δεν τρέπεσαι. Τρομάρα σου. Άντε. Δεν τρέπεσαι. Υπερβολές, αγαπητοί μου αδερφοί. Υπερβολές. Γιατί? Αλήθεια. Ναι. Την αγαπητή μου ανοιξία δεν θέλω. Και πολύ την έχω επιθυμήσει. Θα ήθελα να την εγκαλιστώ. Ας άρεσε να μην την εγκαλιστείς, διότι την τελευταία φορά που την εγκαλίστης έχασε το κολλιέ της. Μάλλον δεν θα είναι το κουμπωμένο καλός. Μάλλον εξεκουμπώθη καλός. Άντε μωρέ. Άντε μωρέ, ανεπρόκοπε. Θα αναδώ τι θα κάνω για σένα. Κοίτα να δεις, όση ώρα θα λείπω, μη σου φρώσεις τίποτα, σε έπαγα. Μα τι λέτε αγαπητοί μου αδερφοί, δείχνω και τούτον άτομο. Αν δείχνεις λέει, μάτια βγάζεις. Ρε μασκαρά. Πώς με πιχάλες να είχε εκεί πέ. Άσε αυτά του κόλου που ξέρω. Φέρε μου τα λεφτά που μου χρωστάς. Πω, φρασιολογία ο Λαουτζίκος. Ποια είστε, κυρία μου, γνωριζόμαστε. Ναι, βέβαια. Τώρα δεν με γνωρίζεις. Όταν σου έδινα τα ωραία μου του κάντα, ήσουν όλο ευγένειες. Μα δεν θυμούμαι τι ούτων τι. Άμα σου βάλω το μπαστούνι σου, εκεί που ξέρεις, θα δεις πως θα δεις. Γιατί δεν μου δίνεις τα λεφτά, μωρέ καθήκη. Βρε, έβαλε στο χέρι και την υπηρέτρια. Καλά δεν τρέπεις. Αγαπητοί μου αδερφοί, τα πράγματα δεν είναι το έτσι όπως φαίνονται. Η συνεργασία μου από εδώ με τις υπηρετρίες στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ότι εμείς, αν και αριστοκράτες, δεν έχουμε καμία, μα καμία αναστολή του να συνεργαζόμεθα με τα ζωλαϊκά στάξει. Τι λες, μωρέ, βούρκος. Πάρε εδώ τρομάρος. Πάρε εδώ και άντε δρόμο. Μάγδα, γιατί δεν μου είπες τίποτα. Τρεπόμουν, κυρία. Βλέπεις, βρε. Αυτή τρέπεται να ζητήσει τα δικά της, και εσύ δεν τρέπεσαι να ζητάς ξένα. Μάγδα,
θα σου τα πληρώσω εγώ αυτός, αυτά που σου χρωστάει αυτός. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, και πείτε, για να μην λες ότι δεν πληρώνω τα χρέη μου. Έλα, προχώρα τώρα. Άντε. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό θα το θυμάμαι. Ναι, όπως θυμάσαι και τα προηγούμενα. Άντε, πάνε δρόμο. Προχώρα, εξεκολιά σου, και γευράω. Και αυτή η βόλτα που πήγα σήμερα στο σπίτι με κούρασε. Αλλά τι να κάνεις, αν δεν είσαι εκεί, οι εργάτες δεν δουλεύουν. Τι κάνουν τέλος πάντων ότι δουλεύουν. Εδώ που τα λέμε πατέρα μου, και εσύ δεν τους πληρώνεις, κάνεις πως τους πληρώνεις. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Τι έγινε τώρα, ρε παιδί μου. Θα πούμε και κάτι άλλο. Κάθε βράδυ που βγαίνεις έξω και κοιτάς τα άστρα σου, κάνει ψύχα. Βάλε κάτι επάνω. Τι είναι και τι είναι την έρμη του Παγωνόποτα. Ξηλιάσαμε. Εντάξει, πατέρα, εντάξει. Μπαμπά, ορίστε. Θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε πάλι. Είδαμε κανένα καπελάκι σε καμιά βιτρίνα. Εντάξει, ρε παιδί, θα σου δώσω λεφτά να τα αγοράσεις. Όχι, όχι, πατέρα μου. Θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε δηλαδή τα γεράκι. Δεν πρόκειται για τα γεράκια, καπελάκια και τέτοια. Άλλο είναι το θέμα. Με τι γελάω, όλο το μαγαζί θε να αγοράσει. Τόσο σοβαρό είναι το θέμα. Όχι, μωρέ, μπαμπά, δεν καταλαβαίνει. Είναι σοβαρό το ζήτημα, σου λέω. Μα τι άλλαξε, ρε παιδί μου, τι άλλαξε. Δεν κατάλαβα. Μέχρι τώρα είχαμε τα γεράκια, είχαμε φουστανάκια, είχαμε μοντελάκια. Τώρα δηλαδή τι άλλαξε. Αποφάσισα να παντρευτώ. Αυτό είναι το θέμα. Μπράβο, αυτό είναι υπέροχο. Μπράβο. Αρκεί βέβαια ο γαμπρός να είναι καλός και κυρίως να είναι από την τάξη μας. Και καλός είναι και από την τάξη μας είναι και ωραίος είναι. Και κυρίως τον θέλω. Εάν είναι όπως τα λες, να τον φέρεις να τον γνωρίσεις. Τι να γνωρίσεις. Τι να γνωρίσεις ήδη. Μα και ποιος είναι. Α, μήπως είναι ο άρχοντας Κορνούντο που προχθές το βράδυ στη βεγγέρα που μας έκανε θα συζητούσατε 2-3 ώρες μαζί. Τι λες, βρε πατέρα, αυτός η ηλικία είναι μεγαλύτερος από το Κολοσσέο. Ο δικός μου είναι... Μα τότε ποιος είναι. Για φέρετε να το γνωρίσω, αφού λες ότι το ξέρω κιόλας. Ορίστε. Τι ορίστε. Ρωτάω να μάθω ποιος είναι ο υποψήφιος γαμπρός. Είναι ο Ρωμαίος, ο γιος του Άρχοντα Μοντέκη. Αυτός είναι. Ο γαμπρός με... Τι έκανε, λέει. Ο γιος του Άρχοντα Μοντέκη. Αυτός. Ναι, ο Ρωμαίος, ο γιος του Άρχοντα Μοντέκη. Ο γιος του μεγαλύτερου εχθρού μου είναι ο υποψήφιος. Δεν γίνεται. Αυτός είναι υποψήφιος. Τότε θα μείνει για πάντα υποψήφιος. Ακούσε εκεί με τον γαμπρό μου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Όχι, δεν γίνεται. Τέλος. Άκουσε με, βρε πατέρα. Με τον Μοντέκη μπορεί να είστε τρεις. Τους λόγους της έκρας δεν τους ξέρω και ούτε και θέλω να τους μάθω. Εγώ σου λέω όμως αυτό. Θα κάνω αυτό που έχω αποφασίσει. Και αν δεν δεχτείς, θα πέσεις στο ποτάμι και θα σε φωνάξω να βλέπεις τις μπουρμπουλίδες που θα βγάζουν. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου, τι λες, σε παρακαλώ. Λέω αυτό που έχω αποφασίσει να κάνω και δεν ικανοποιήσω με τίποτα, ακόμα και να πετάξεις από το μπαλκόνι μας. Μα τι λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο γάμος, δεν μπορεί, σε παρακαλώ. Και εγώ μπουρμπουλίδες. Για πείσμα, ρε τούτο το παιδί, για πείσμα. Ρε κορίτσι μου,